Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Την έντονη ενόχληση του Μεγάρου Μαξίμου προκάλεσε άρθρο της Υπουργού Εργασίας Λούκας Κατσέλη στο Βήμα της Κυριακής. Η κυρία Κατσέλη έκανε λόγο για αργό θάνατο του συστήματος των συλλογικών διαπραγματεύσεων σε εθνικό και κλαδικό επίπεδο, την ώρα που βρίσκονταν σε εξέλιξη κρίσιμες διαπραγματεύσεις με την Τρόικα. Ενοχλημένη εμφανίζεται και η Τρόικα τόσο με τη στάση της κυρίας Κατσέλη, όσο και άλλων υπουργών, και σύμφωνα με πληροφορίες, το κλιμάκιο θα αναφερθεί στο ζήτημα κατά τη συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσει το πρωί της Τρίτης. Όπως σημειώνει η εφημερίδα Τα Νέα, μετά το άρθρο της κυρίας Κατσέλη και την επιμονή της για αλλαγές σε δύο σημεία του Μνημονίου, προέκυψε μείζον πρόβλημα στις διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης με την Τρόικα. Δημόσια διαβούλευση με τους μαθητές για τον χρόνο υποβολής των μηχανογραφικών από το 2011 ξεκινά το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο παράλληλα προαναγγέλει εκτεταμένες συνενώσεις τμήματων σε πανεπιστήμια και ΤΕΗ. Ο Υφυπουργός Παιδείας, κ. Πανάρετος, που έχει εισηγηθεί την κατάθεση των μηχανογραφικών όχι τον Ιούλιο αλλά την Άνοιξη, υποστηρίζοντας ότι περισσότερο περιορίζει παρά βοηθά τους υποψηφίους το να γνωρίζουν τους βαθμούς τους προτού το συμπληρώσουν, αναφέρει με συνέντευξή του στα Νέα ότι η απόφαση θα ληφθεί με κριτήριο την καλύτερη υπηρέτηση των υποψηφίων. Σε 24 ώρες απεργία προχώρησαν σήμερα εκπαιδευτικοί που εργάζονται μέσω του ΕΣΠΑ, ενώ οι υπόλοιποι πραγματοποιούν δύο οριστάσεις εργασίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας είχε διαβεβαιώσει ότι έως τα μέσα Νοεμβρίου οι εκπαιδευτικοί θα είχαν πληρωθεί, κάτι που μέχρι σήμερα δεν έχει συμβεί. Σε ένδειξη συμπαράστασης, δύο οριστάσεις εργασίας από τις 12 έως τις 2 και από τις 2 έως τις 4 κήρυξε η ΟΛΜΕ. Κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους με δύο νέες 24 ώρες απεργίες σήμερα και αύριο, αποφάσισαν οι εργαζόμενοι των ΕΤΑ σε συνεδρίαση της Ομοσπονδίας τους. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι τα σκουπίδια που μένουν στους δρόμους από την απεργία της Παρασκευής δεν θα μαζευτούν ούτε το επόμενο Σαββατοκύριακο. Οι εργαζόμενοι στους Δήμους διεκδικούν την υπογραφή της Συλλογικής Σύμβασης, νέο μισθολόγιο, προάσπιση των δικαιωμάτων των συμβασιούχων, κατοχύρωση και διεύρυνση των δικαιωμάτων τους όσον αφορά στο ΕΦΑΠΑΞ, την επικουρική σύνταξη και την υγειονομική περίθαλψη. Κρίσιμη για τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας και τις μετακινήσεις του επιβατικού κοινού είναι η εβδομάδα που αρχίζει, καθώς οι εργαζόμενοι σε όλες τις εταιρείες των μέσων μαζικής μεταφοράς ετοιμάζονται για κινητοποιήσεις απάντηση στο κυβερνητικό σχέδιο που προβλέπει ριζική ανατροπή των εργασιακών σχέσεων και μείωση των μισθών τους κατά 20-40%. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη συγκρότησαν συντονιστικό όργανο που απαρτίζεται από τους επικεφαλείς όλων των σωματείων στις αστικές συγκοινωνίες και το οποίο θα αναλάβει δράση τις επόμενες μέρες. Στόχος του οργάνου είναι να γίνουν σύντομα γενικές συνελεύσεις σε όλους τους χώρους εργασίας προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τις πρώτες πανσυγκοινωνιακές απεργίες. Εκτός συνόρων τώρα ήταν 22 Νοεμβρίου του 1963, όταν η ιστορία έγραφε μία από τις πιο μαύρες της σελίδες. Μία ανοιχτή Lincoln Continental μοντέλο 1961 διασχίζει τους δρόμους του Ντάλλας εν μέσω επιφημιών και χειροκροτημάτων. Στο πίσω κάθισμα κάθεται ένα από τα πιο διάσημα ζευγάρια της ιστορίας, ο Τζον και η Τζάκι Κένεντι. Λίγα λεπτά αργότερα το πανηγυρικό σκηνικό μετατρέπεται σε τόπο φωνικού και οι επιφημίες μετατρέπονται σε απεγνωσμένες εκκλήσεις για βοήθεια. Ο Τζον Φιτζεραλντ Κένεντι κοίταται νεκρός, χτυπημένος από τις σφαίρες ενός όπλου που ακόμα και σήμερα πολλοί εξακολουθούν να πιστεύουν ότι ποτέ δεν κράτησε ο Λι Χάρβεϊ Όσβαλντ. Σήμερα, 47 χρόνια μετά, πολλοί από τους πρώην πράκτορες των Αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών που είχαν διοριστεί για να προστατεύουν τον Τζον Κένεντι αναμοχλεύουν μνήμες από εκείνη την ημέρα. Αλλάζουμε θέμα. Υπάρχουν πολλές πιθανότητες. Οι 29 μεταλλορύχοι που αγνοούνται από την Παρασκευή μετά την έκρηξη σε ορυχείο της Νέας Ζηλανδίας να βρίσκονται στη ζωή, δήλωσε ο πρωθυπουργός της χώρας Τζον Κιν. Οι διασώστες, ωστόσο, δεν φαίνεται να συμμερίζονται την αισιοδοξία του, καθώς εκφράζουν φόβους για πιθανούς θανάτους μεταξύ των μεταλλορύχων. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επαφή με τους εργάτες που παγιδεύτηκαν στο ορυχείο του Pike River στα δυτικά της νότιας νήσου της Νέας Ζηλανδίας. Οι διασώστες πάντως δεν έχουν καταφέρει να τους προσεγγίσουν, καθώς υπάρχουν τοξικά αέρια σε μεγάλες ποσότητες. Την ίδια ώρα, την ικανοποίησή της για το πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας προς την Ιρλανδία, που συμφωνήθηκε την Κυριακή, εξέφρασε η Πορτογαλία, κρίνοντας ότι κατευνάζει τους φόβους, μειώνει την αβεβαιότητα και ενισχύει την εμπιστοσύνη των αγορών. Μετά την Ελλάδα και την Ιρλανδία, η Πορτογαλία προσπαθεί να αποφύγει με κάθε τρόπο μία παρέμβαση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, την οποία ορισμένοι αναλυτές θεωρούν αναπόφευκτη.
Να περάσουμε στον καιρό. Αύριο στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με πιθανότητα βροχής. Η θερμοκρασία αναμένεται να κυμανθεί από 13 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρ. Ήταν οι ειδήσεις σε 5 λεπτά από την Εγνατία τηλεόραση.